Χρόνια πολλά και καλή αυτοδιοικητική χρονιά με ισχυρό και βιώσιμο Δήμο Αγρινίου. Και είναι βιώσιμος ο Δήμος όταν εφαρμόζει στην άσκηση της δημοτικής του πολιτικής τον κανόνα της βιωσιμότητας, που είναι κανόνας κοινωνικής και πολιτιακής συμπεριφοράς. Και όταν έχει ως στόχο και προτεραιότητα τη μετάβαση σε μια βιώσιμη εποχή, όπου κάθε έργο και δράση εντάσσεται μέσα σε έναν ενεργειακό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό και έχει πάντα κατά νου το περιβαλλοντικό αποτύπωμα το οποίο αφήνει. Και επίσης ο Δήμος είναι ισχυρός όταν έχει τα μέσα και τους πόρους για να διεκπεραιώνει την ευθύνη των αρμοδιοτήτων του. Και βεβαίως όταν έχει επαρκώς στελεχωμένες υπηρεσίες με προσωπικό το οποίο υπάρχει και λειτουργεί χάρη των πολιτών και υπέρ των πολιτών. Και αυτό γιατί το Σύνταγμά μας προβλέπει ότι η δημόσια διοίκηση έχει ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα. Υπ' αυτή την έννοια, η Δημοτική Παράταξη, η οποία είναι επικεφαλής, Αγρίνιο Ανοιχτό και Πράσινο, στηρίζει τα αιτήματά σας για την διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών, την άρση της προστελέχωσης, τις υπερορίες και τις τριπές οικονομικές διεκδικήσεις σας. Και βεβαίως ελέγχει κάθε φορά την Δημοτική Αρχή αν αυτά τα οποία υπόσχεται και λέγεται εφαρμόζεται, αλλά εσείς το ξέρετε καλύτερα από όλους εμάς. Δύο σημεία θέλω να σταθώ και κλείνω, στα οποία θα πρέπει να μας προβληματίζουν και στα οποία θα πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση να απαντήσει, γιατί είναι ένας θεσμός που είναι συμφασμένος με τη δημοκρατία και το δημόσιο συμφέρον. Το πρώτο σημείο είναι πώς το δημόσιο σπέβδει να διώξει από πάνω του τις αρμοδιότητες, να θέσει εκποδών τη δημόσια υπηρεσία και να αφήσει χώρο για τη διείσδυση των ιδιωτών στο δημόσιο χώρο, όπου πλέον ο πολίτης μετατρέπεται από πολίτη σε πελάτη και είναι εντελώς ανυπεράσπιστος στη συνασπισμένη με όρους παιχνιδιού αγοράς. Και το δεύτερο είναι, και αφορά όλους τους υπαλλήλους και τη δημόσια διοίκηση, η μετάβαση η οποία παρατηρείται από το παραδοσιακό μοντέλο δημόσιας διοίκησης στο νέο δημόσιο management, το οποίο θα πρέπει να λειτουργεί από εδώ και πέρα με βάση την νομοθεσία, με όρους αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας. Δείτε τις τελευταίες διατάξεις και νομοθετικές ρυθμίσεις με την κατάργηση, όπως είπε ο Δήμαρχος, των υπηρεσιών και των δομών και την θεσμοθέτηση του κόμβου παρακολούθησης της απόδοσης της δημόσιας διοίκησης. Εμείς, απέναντι σε αυτό το μοντέλο του νέου δημόσιου management, εκείνο το οποίο προτάσουμε είναι μια δημόσια διοίκηση η οποία θα λειτουργεί με όρους νομιμότητας, διαφάνειας, αποκέντρωσης και συμμετοχής. Γιατί η αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης έχει ως προϋπόθεση τη συμμετοχή. Το μοντέλο της μονομερός αποφασίζουσας δημόσιας διοίκησης έχει παρέλθει. Τώρα, το πώς οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν και να συνεργάζονται με τη δημόσια διοίκηση και με το προσωπικό του Δήμου, θα το πούμε στην πορεία, σε αυτή την πενταετή αυτοδιοικητική πορεία την οποία έχουμε μπροστά μας. Να είστε καλά, χρόνια πολλά σε όλους.